Έχουμε τη βουλευτή Χανίων, άλλοτε υπουργό εξωτερικών και ένα από τα πρόσωπα πρώτης γραμμής στην ελληνική πολιτική σκηνή, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλημέρα, κύριε Μπακογιάννη. Καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη μας. Τι κάνετε? Τι να κάνουμε, αρχίζουμε ξανά να βλέπουμε ότι πριν μπαλωθούν οι όποιες πληγές και τραύματα από τα καιρικά φαινόμενα, ξανά μάνα τα ίδια εδώ. Ναι, είναι, και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Εγώ έχω ανοιχτή γραμμή από προχθές με τους δημάρχους, ιδιαίτερα των Χανίων, οι οποίοι επλήγησαν πάρα πολύ, δηλαδή το δήμαρχο Σφακίων και το δήμαρχο Σελήνου και το δήμαρχο Κισάμου. Οι ζημιές είναι πραγματικά πολύ μεγάλες, ιδιαίτερα στην Κουντούρα έχει πάρει όλο το δίκτυο, δηλαδή και το δίκτυο ηλεκτροδότησης και το δίκτυο ίδρευσης. Δηλαδή εκτός από τη ζημιά που έχει γίνει στα θερμοκήπια. Βάλτε και τον Πλατανιά σήμερα, κύριε Μπακογιάννη, αφού έπεσε και η διάβαση στο Γκερίτη. Για τον Πλατανιά θα επανέλθω, γι' αυτό θέλω να... είμαστε σε μία ανοιχτή γραμμή και με τον γραμματέα πολιτικής προστασίας, ο οποίος έχει τις χρηματοδοτήσεις για τις καταστροφές, και με τον κύριο Καλογερή, τον Αντιπεριφερειάρχη, στην προσπάθειά μας καταρχήν να υπάρχουν κάποιες πρώτες αντιδράσεις, έτσι να υπάρξουν κάποιες σωστικές παρεμβάσεις, να επαναφέρουμε τα δίκτυα και από εκεί και πέρα να δούμε και το θέμα των αποζημιώσεων των κατοίκων, διότι εκεί είχαμε και θερμοκήπια, είχαμε δηλαδή και περιουσίες οι οποίες έχουν καταστραφεί. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο είναι το θέμα του Κερίτη. Είναι βέβαιο ότι χρειάζεται καινούργια γέφυρα. Είναι βέβαιο, εγώ έχω μιλήσει και με τον Υπουργό Υπεχοδέ, έχω μιλήσει και με τον Γενικό Γραμματέα. Η προκήρυξη για την καινούργια γέφυρα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν. Το ταχύτερο δυνατόν, διότι αυτό το πρόχειρο που είχαν κάνει ήταν μαθηματικός βέβαιο ότι με την πρώτη βροχή θα έφευγε. Δεν υπήρχε περίπτωση, ήταν μια πρωτοβουλία των κατοίκων. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα είναι η άμεση προκήρυξη για μια νέα γέφυρα εκεί, και η παλιά γέφυρα ιστορική του Αλικιανού θα διορθωθεί, αλλά θα πάρει πολλά χρόνια για να γίνει. Όπως ξέρετε, τα μνημεία θέλουν χρόνο για να γίνουν, γι' αυτό και είναι απαραίτητη η προκήρυξη για τη νέα γέφυρα εκεί, για να μπορέσουμε πραγματικά να λειτουργήσουν οι κάτοικοι, γιατί άλλως πώς δεν λειτουργούν. Είναι πολλά τα προβλήματα. Είναι πολλά τα προβλήματα και θα είναι πολλά. Και αυτό ακριβώς ήταν η συζήτηση που κάναμε με τους δημάρχους και τον Αντιπεριφερειάρχη. Η Κρήτη είναι δυστυχώς στο μάτι του κυκλώνα της κλιματικής αλλαγής. Άρα τέτοιου είδους φαινόμενα, τα οποία βέβαια δεν υπάρχουν μόνο στην Κρήτη, είδατε τα φαινόμενα που υπήρχαν τώρα στους Οθονούς, στην Πελοπόννησο. Δυστυχώς έχουμε μπει σε μία φάση καιρικών φαινομένων, για τα οποία ό,τι λεφτά δίνουμε πρέπει να τα δίνουμε έτσι ώστε να αντέχουν και τη χειρότερη δυνατή εξέλιξη του καιρού. Από την άλλη, φαντάζομαι, κυρία Μπακογιάννη, ότι οι κοινωνίες των ανθρώπων πρέπει και να αναστοχαστούν πώς φτιάχνουν, πού φτιάχνουν τα διάφορα έργα δημόσια ιδιωτικά. Διότι η αλήθεια είναι ότι από αυθαιρεσίες να φάνε και κότες, που λέγει ο λαός. Συμφωνώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως δεν είχαμε να κάνουμε με αυθαιρεσία. Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση για την οποία μιλάμε, στην Κουντούρα ήταν, ναι, προφανώς, τα θερμοκήπια τους οι άνθρωποι, ήρθε ένας ανεμοστρόβιλος άνευ προηγουμένου, δεν τον έχουν ξαναζήσει. Δηλαδή στα τηλέφωνα που έκανα προσπαθούσα να βρω μερικούς παλιούς. Μεγάλους ανθρώπους, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν ζήσει καταστάσεις στην Κρήτη. Δεν υπήρχε ένας ο οποίος να θυμότανε τέτοιο ανεμοστρόβιλο. Θα μου πεις καμιά φορά το ξεχνάς το κακό. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια καινούρια ποιοτική αλλαγή στα φαινόμενα τα καιρικά. Μάλιστα εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία με τον Κωστή το Συνολάκη, τον καθηγητή. Ο Κωστής ο Συνολάκης μας προειδοποιούσε χρόνια τώρα ότι, παιδιά, προετοιμαστείτε. Όπως λέτε και εσείς πολύ σωστά, κανείς δεν προετοιμάστηκε. Συνεχίσαμε να κλείνουμε ρέματα, συνεχίσαμε να ακολουθούμε πολύ, να μην καθαρίζουμε ρέματα κτλ. Και τα αποτελέσματα βεβαίως σήμερα είναι ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό λέω ότι από εδώ και πέρα ό,τι γίνεται θα γίνεται έτσι ώστε να μπορεί πραγματικά να αντέξει
την όποια έκτακτη δυσκολία. Κύριε Μπακογιάννη, μιας και ξεκινήσαμε με την Κρήτη, για την οποία έχετε μια συνολική εικόνα και από όσο γνωρίζω, αν κάνω καλό ρεπορτάζ, ας με διαψεύσουν οι συνάδελφοί μου, γενικώς στο Κοινοβούλιο και στα Υπουργεία δεν φαίνεται τα θέματα μόνο της Περιφερειακής Ενότητας Χανιώνα, αλλά συνολικά της Κρήτης. Μιας και πιάσαμε την Κρήτη, το τελευταίο φρούτο που μας προέκυψε είναι ότι φέτος έχουμε μια κακής ποιότητας παραγωγή ελαιολάδου, συνεπία του δάκου, μύκητα, των κλιματολογικών συνθήκων που αναφέραμε, διότι είχαμε έντονα τα φαινόμενα της ξηρασίας, παρατεταμένης, όχι η βροχή. Το αποτέλεσμα είναι πια όλοι να κατατείνουν ότι για πρώτη φορά η ποιότητα αγγίζει τα όρια του βιομηχανικού λαδιού. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή, είναι πολύ κακή ποιότητα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί και ξέρετε καλύτερα από πολλούς περισσότερους πολιτικούς το μπραντ του κριτικού παρθένου ελαιολάδου. Πώς το σκέφτεστε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, αυτό είναι μια συνεργασία την οποία πρέπει να κάνουμε στενή και το θέσαμε ήδη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να ληφθούν όποια μέτρα μπορούν να ληφθούν, παραδείγματος χάρη για την έγκαιρη καταπολέμηση του δάκου, παραδείγματος χάρη για ποιοτικά φυτοφάρμακα. Το λέω το ποιοτικά με πι κεφαλαίο, διότι προσπαθώ να εξηγήσω σε όλους τους τόνους ότι η χρήση φυτοφαρμάκων, τα οποία είτε είναι απαγορευμένα είτε είναι, δεν είναι απαγορευμένα, αλλά είναι γνωστό ότι είναι βαριά φυτοφάρμακα, κάνουν μακροπρόθεσμη ζημιά. Άρα η καταπολέμηση του δάκου πρέπει να γίνει, αλλά πρέπει να γίνει σωστά. Δεν μπορεί να γίνει με εύκολες λύσεις που πολλές φορές αναζητούμε. Το λάδι είναι η μεγάλη βαριά βιομηχανία της Κρήτης, έτσι, για το λάδι μας είμαστε γνωστοί. Καιρικά φαινόμενα θα υπάρχουν, δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με τον καιρό, θα έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Ας έχουμε όμως θωρακιστεί με τις πολιτικές που είναι απαραίτητες στα γύρω-γύρω. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε ακριβώς την ποιότητα του κριτικού λαδιού, που όπως είδατε και τώρα στην Κίνα είναι από τα προστατευμένα είδη για την Κίνα, το λάδι της Σιτίας, το ευρύτερο παρθένο ελαιόλαδο. Να σας θυμίσω, όταν είχε έρθει ο προηγούμενος πρόεδρος της Κίνας στην Κρήτη, ήμουνα τότε υπουργός εξωτερικών και τον είχα κατεβάσει στο Ηράκλειο, είχε πάει και είχε ραβδίσει ελιές. Σωστά, το θυμάστε. Ναι, ναι. Είχε ραβδίσει ελιές, είχε πάει και είχε δει. Οι Κινέζοι είχαν τρελαθεί στην κυριολεξία. Και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι του έδωσα, κατά το παλιό κριτικό έθιμο, δύο ντενεκέδες λάδι. Και στην αρχή μου λέει: μα ξέρετε, μου λέει, κυρία Υπουργέ, ο Κινέζος Πρόεδρος δεν δέχεται δώρα. Λέω: κύριε Πρόεδρε, το λάδι το οποίο σας δίνω δεν είναι λάδι από εταιρεία, είναι λάδι του πατέρα μου. Άρα μπορείτε άνετα να το δεχθείτε, διότι δεν έχει καμιά ετικέτα. Και το δέχθηκε τότε με ενθουσιασμό. Θέλω να πω ότι έχουμε προοπτική. Έχουμε λοιπόν προοπτική την οποία πρέπει να στηρίξουμε σωστά και να καλλιεργήσουμε σωστά. Όσο το δυνατόν, διότι σας είπα και πριν, με την παρατεταμένη ξηρασία είναι κάτι με το οποίο δύσκολα να αντιμετωπίζετε. Δεν μου λέτε, κυρία Μπακογιάννη, μιας και ανοίξαμε αυτό το χώρο, όλοι περιμένουν εδώ τον Υπουργό Υποδομών για το τι άλλο, το ξέρετε. Για το ΒΟΑΚ. Βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο. Κοντεύει, εγώ έχω πει, να γίνει Ομήρου Ιλιάδα και Ομήρου Οδύσσια στο τέλος. Ναι, δεν έχετε άδικο. Εγώ λέω πάλι κάτι άλλο. Ήμουν 9 και γέρασα με το ΒΟΑΚ. Λοιπόν, να πούμε τώρα το εξής. Στις συνεχείς επικοινωνίες που έχουμε με τον Υπουργό Επεχοδέ, έχουν προχωρήσει οι απόψεις για το πώς πρέπει να πάει όλο το θέμα του ΒΟΚ. Να προσθέσω, γιατί θέλω να το ξαναπώ, κύριε Σαγίνη, ότι αν θυμάστε, το είχα πει και στη δικιά σας εκπομπή προεκλογικά, είναι θλιβερό αυτό το οποίο μας παρεδόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
η λογική του τραβάω μία γραμμή, μία μολυβιά και λέω μετά ελάτε να κάνετε, ελάτε να κάνουμε διαγωνισμό για τη μολυβιά και δεν ξέρουμε από πού θα περάσει ο δρόμος, πώς θα περάσει ο δρόμος, τι δρόμο θέλουμε, τι κυκλοφοριακό φόρτο έχουμε και ούτω καθεξής, όπως το φαινόμενο Καστέλη, Χανιά Καστέλη, είναι θλιβερή κατάσταση. Εδώ πέρα λοιπόν χρειάζεται πλέον σοβαρή προσέγγιση. Το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να επιλυθεί και να επιλυθεί ουσιαστικά είναι το θέμα της χρηματοδότησης του ΒΟΚ. Το θέμα της χρηματοδότησης του ΒΟΚ αυτή τη στιγμή η πρόταση η κυβερνητική είναι, έχει κατατεθεί στους θεσμούς. Άρα ο Υπουργός Υπεχοδέ περιμένει το τελικό ok και υπολογίζουμε, είχαμε πει Νοέμβριο, υπολογίζουμε τελικά ότι θα πάμε Δεκέμβριο για να έρθει ο Υπουργός Υπεχοδέ κάτω να ανακοινώσει και το θέμα της χρηματοδότησης. Μισό λεπτό, και... πάμε ένα μήνα πίσω. Στην κάθοδο. Η χρηματοδότηση όμως, γιατί τώρα δεν μιλάω με ένα τυχαίο πρόσωπο στην πολιτική, είναι το α και το ω. Εάν δεν χωρίς χρήμα δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα σας πει, έχετε μια εικόνα από πού? Έχουμε. Αλλά επειδή εμένα δεν μ' αρέσει να προκαταλαμβάνω υπουργούς και δεν μ' αρέσει κιόλας να παριστάνω τον Παπατρέχα, ο υπουργός έχει... το απόλυτο σχέδιο. Σας είπα ότι έχει κατατεθεί σήμερα στους θεσμούς. Η λογική του είναι ότι θα συμμετέχει και η υπόλοιπη Ελλάδα στη χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ, εάν αυτό κάπως σας καλύπτει το οποίο θέλω να πω. Και γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε και την έγκριση των θεσμών. Πάμε σε μια αναλογία, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό. Πώς λειτουργήσε το σπατώσιμο από αεροδρόμιο όπως του Ηρακλείου για το Έλβεν Ιζελός? Πάμε λίγο σε πιο σύνθετο από αυτό, αλλά αφήστε τον κύριο Καραμαλή να το εξαγγείλει. Δεν είναι εγώ, εντάξει. Η δουλειά του βουλευτού έχετε είναι δίκιο. Να κυνηγάει την υπόθεση. Ξεκαθαρίστε μας όμως κάτι άλλο. Η βασική σφοδρή κριτική που, στην προηγούμενη κυβέρνηση, για την οποία εγώ κύριε Μπακογιάννη θέλω να είμαι δίκαιος. Τράβηξε μια γραμμή λέτε εσείς, έδειξε ένα μοντέλο λέω εγώ με 3-4 εργολαβίες. Εσείς κάνατε κριτική ως αντιπολίτευση τότε ότι δεν μπορεί το έργο να μην το δούμε ολιστικά ενιαία. Θέλω να σας θυμίσω ότι είναι ένα έργο, το είπατε. Ήμουν 9 και γέρασα. Καλά, δεν γέρασατε τόσο, αλλά τέλος πάντων είναι δεκαετιών έργο. Άρα δεν φταίνε μόνο οι προηγούμενοι. Το ερώτημά μου είναι, ένα μοντέλο ενιαία? Κοιτάξτε, αν εννοείται μία εργολαβία. Ναι. Όχι, δεν είπα εγώ, δεν μίλησα εγώ περί μία εργολαβία. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πράξη. Από την ώρα που έχουμε ξεκαθαρίσει το μοντέλο της χρηματοδότησης, από την ώρα που ξέρουμε κάποια κομμάτια είναι σχετικός όρημα. Το λέω το σχετικός διότι δυστυχώς αυτά τα κομμάτια είναι λίγα, τα οποία είναι σχετικός όρημα και μπορούν να προχωρήσουν πλέον σε εκτέλεση του έργου. Δυστυχώς το μεγάλο κομμάτι του ΒΟΑΚ δεν έχει ακόμα μελέτη. Άρα, δηλαδή, οι εξαγγελίες αυτές τις οποίες ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια είναι στην κυριολεξία στον αέρα. Αυτό λέω. Και αυτό το είχα την ευκαιρία να το πω ούρμπι ετ όρμπι. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, βεβαίως μετά μαζεύτηκε, διότι σε εσάς προσωπικώς είχα μιλήσει ότι ΒΟΑΚ χωρίς διόδια δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Άρα θα έχει και διόδια, λέτε. Μα βεβαίως θα έχει και διόδια. Μα σας το είχα πει και προεκλογικά. Σε εσάς ειδικά. Ναι, ναι, εσείς το είχατε πει. Σας θυμίζω τις αντιδράσεις που δημιούργησε η δήλωσή σας αυτή. Εσείς λέτε ότι, παιδιά, εγώ το είπα προεκλογικά και μετεκλογικά δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτό λέτε. Μα δεν υπάρχει δρόμος στην Ελλάδα αυτού του βεληνικούς χωρίς διόδια. Κανένας. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έρχεται σήμερα να μας κάνει εμάς κριτική, είναι η κυβέρνηση που αύξησε τα διόδια κατά 150%. Κατά 150%, δηλαδή έλεγε με το κίνημα «Δεν πληρώνω, μην πληρώσετε». Οι άνθρωποι που πήγανε να πούνε το «Δεν πληρώνω» και να περάσουν ηρωικώς, θυμάστε κάτι γκλέτσους, κάτι ηρωικά πράγματα που βλέπαμε, που σπάγανε μπάρες κτλ. Τους ήρθε ένα πρόστιμο 10 φορές απάνω να πληρώσουνε και το πληρώσανε βεβαίως, διότι τελειώς δεν θα είχαν φορολογική ενημέρωση. Άρα όλη αυτή η ιστορία απεδείχθη η γνωστή επικοινωνιακή φούσκα του ΣΥΡΙΖΑ.
Και έρχονται σήμερα να μας πούνε εμάς, που είχαμε πει προεκλογικά ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, γιατί εμείς είμαστε οπαδοί της αλήθειας. Και είπαμε από την αρχή την αλήθεια, ότι να μας κάνουν κριτική για τα διόδια. Υπάρχουν όρια στην ανοχή που μπορεί κανένας να δείξει σε επικοινωνιακά. Να επιμείνω λίγο εγώ σε αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι ότι είστε ο πολιτικός, καλά κάνετε και το θυμήσατε, που το έχετε πει. Το επιβεβαιώνω, δεν θα διαφωνήσω. Εγώ θέλω να επιμείνω όμως λίγο. Υπάρχει ή όχι μια ιδιαιτερότητα εδώ, κυρία Μπακογιάννη? Τι θέλω να πω. Διόδια στην Κρήτη για έναν δρόμο ΒΟΑΚ που δεν τον έχουμε γευτεί 50-60 χρόνια και όχι με το ίδιο σταθερό κυκλοφοριακό φορτίο όπως ο ΠΑΘΕ. Δηλαδή εμείς δεν είμαστε 12 μήνες το χρόνο full κίνηση. Καταρχήν, για να λέμε την αλήθεια, κοντεύουμε να γίνουμε 12 μήνες full κίνηση στο ΒΟΑΚ. Γι' αυτό ακριβώς έχουμε και τον απίστευτο και μοναδικό και τρομερό αριθμό νεκρών. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του κόσμου που βιώνουμε. Δεν ξέρω για την Αφρική τώρα, έτσι δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι πρέπει να έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ρεκόρ θνησιμότητα στον δρόμο. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ αυτό δεν το αντέχω, κύριε. Δεν το αντέχω πλέον. Δηλαδή προχθές στα Χανιά φεύγουν νέα παιδιά. Δηλαδή χάνουμε ένα χωριό το χρόνο σε τροχαία ατυχήματα. Φταίει και η οδική μας συμπεριφορά, δεν λέω. Mm-hmm. Φταίνε και οι κούπες, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά φταίνε και οι δρόμοι. Έτσι, δεν υπάρχει επίσης καμία αμφιβολία. Άρα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Τώρα, υπάρχουν ιδιαιτερότητες στην Κρήτη. Ποιες mm-hmm. είναι οι ιδιαιτερότητες? Ότι υπάρχουν κομμάτια του ΒΟΑΚ τα οποία αν πάει στην παλιά χάραξη, που θα πάει στην παλιά χάραξη, δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Ναι, προλάβατε, γιατί σωστά το λέτε, είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση. Με επιτρέψτε μου, ώρες που έχω φάει για το ΒΟΑΚ. Εντάξει, και αυτό ήταν το ερώτημά μου. Εμείς δεν έχουμε καλά-καλά ΒΟΑΚ της προκοπής. Φαντάζεστε ότι εναλλακτικές διαδρομές που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε, αν έχουμε διόδια για παράδειγμα, δεν μπορούμε να φτιάξουμε? Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι εκεί υπάρχουν ειδικοί τρόποι με τους οποίους οι μόνιμοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν μία άλλου είδους συμπεριφορά, δεν θέλω να σας πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά άλλου είδους συμπεριφορά χρήσης αυτού του δρόμου. Αυτό λέω. Δεν μου λέτε, κύριε Μπακογιάννη, αυτό περιλαμβάνει τώρα εδώ, αλλά είναι το ζουμί. Το πρώτο μέρος, είπαμε, είναι Κρήτη πια έτσι πως μπήκαμε. Αλλά κοιτάξτε, έχετε χιλιάδες ξενοδοχοϋπαλλήλους στο νησί, το ξέρετε καλύτερα από όσο το ξέρουν άλλοι πολιτικοί. Φαντάζεστε έναν ξενοδοχοϋπάλληλο που θα θέλει να πάει στο ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο ή στο Ρέθυμνο από το Ηράκλειο ή αντίστροφα, να πρέπει καθημερινά να πληρώνει διόδια? Μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Αφήστε με. Αφήστε με. Υπάρχουν λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις λύσεις αντιμετώπισης. Δεν πρόκειται εμείς να ακολουθήσουμε μία λογική η οποία θα είναι μία λογική που θα εξοντώσει τον άνθρωπο που θα κάνει χρήση του ΒΟΑΚ. Προς Θεού. Υπάρχουν λύσεις οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλες προς αυτή την κατεύθυνση. Να συμφωνήσουμε ότι η Κρήτη χρειάζεται το ΒΟΑΚ, ότι ένας τέτοιος δρόμος αυτών των απαιτήσεων που περιγράφω εγώ δεν μπορεί να γίνει, ή τουλάχιστον δεν έχει η Ελλάδα τους πόρους, έτσι, για να ακριβολογούμε. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε τους πόρους και να κάναμε. Παλιά ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος έκανε εγγένεια της Εθνικής Οδού, λέει, Αθήνα Κορίνθου, και ήταν πρόγραμμα των δημοσίων δαπανών. Μάλιστα. Σήμερα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε ένα πρόγραμμα δημοσίων δαπανών το οποίο να φτάνει στη χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να τα αθροίσουμε. Γι' αυτό και η άσκηση του ΒΟΑΚ, αν θέλεις να είσαι τίμιος απέναντι στους κριτικούς, είναι μια δύσκολη άσκηση στην επίλυσή του, αλλά η οποία όμως θα την πετύχουμε, διότι αποτελεί δέσμευση του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Μισό λεπτό, έχω εδώ ακροατές. Βλέπετε, αμέσως κεντρήσατε. Λέει εδώ ένας ακροατής: ωραία, λέει, το λέει η κυρία Μπακογιάννη, να υπάρχει πρόνοια, αλλά πείτε της ότι στην Πάτρα οι εργαζόμενοι στην Αυπακτό μπαινοβγαίνουν τη γέφυρα και την πληρώνουν κανονικά. Και ναι, μιλάνε για εργαζόμενους. Ναι, είναι αλήθεια αυτό για τη γέφυρα. Είναι αλήθεια.
Θεωρητικώς υπάρχουν ακόμα δύο καραβάκια τα οποία χρησιμοποιούσαν πριν. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Τώρα είναι για τα επικίνδυνα φορτία μόνο, ναι, σωστά. Ναι, όχι μόνο για τα επικίνδυνα φορτία, μπορείς να του πάρεις ναι, το ναι. καραβάκι και να πας. Είναι βέβαιο πάντως ότι εκεί περνά θάλασσα. Άλλος ακροατής, Χανιώτης, ακούστε εδώ, λέει, μια χαρά τα λέει υπουργός. Εντάξει, άλλο τι υπουργός, έχει μείνει ο τίτλος. Όμως, εγώ να δεχτώ αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη, που είναι μάλιστα και βουλευτής του νομού μου, ότι της Περιφερειακής Ενότητας, παιδιά, να τα μαθαίνουμε. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ή αυτό που λέει ο επίσης συντοπίτης της βουλευτής από το ίδιο κόμμα, να πάρουμε τώρα τις επιστροφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και με δημόσιο χρήμα να φτιάξουμε το ΒΟΑΚ. Εντάξει τώρα, κοιτάξτε, απόψεις υπάρχουν πολλές. Όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Εγώ μιλάω τώρα με πραγματικότητα. Κοιτάξτε, εμένα δεν θα με βρείτε να έχω πει πράγματα τα οποία να μην τα έχω μελετήσει. Κάνω 30 χρόνια αυτή τη δουλειά. Δεν έχει βρεθεί μία φορά με διέψευσε κάποιος και ήταν πραγματικά μία λάθος πληροφόρηση. Ναι, ναι. Αλλά αλλιώς συνήθως κάθομαι κάτω και κοιτάζω τη δουλειά μου πάρα πολύ. Όχι, προσεκτικά. Φαντάζομαι ότι είναι εύλογο, κυρία Μπακογιάννη, το ερώτημα του ακροατή μας. Δηλαδή, χθες βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βολουδάκης δηλαδή, είπε ότι υπάρχουν επιστροφές από την Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί να χρηματοδοτηθεί ο ΒΟΑΚ. Μάλιστα. Στέκει αυτό, επειδή έχετε και εικόνα του πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα φόρα. Διότι αν στέκει, γιατί θα σας πω εγώ κουτοπώνυρα, γιατί να πληρώσω εγώ το διόδιο? Αν είχα τη δυνατότητα να μην πληρώσουμε διόδια, αμφιβάλλετε πως θα την είχαμε χρησιμοποιήσει? Όχι, εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία, αλλά πρέπει να ρωτήσω. Ας μη κοροϊδευόμαστε τώρα. Εάν είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε έναν τρόπο ο οποίος να μην έβαζε διόδια, σας διαβεβαιώ θα την είχαμε βρει. Και θα το είχαμε πει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να λέω τέτοια πράγματα. Και επειδή δεν μπορώ να λέω τέτοια πράγματα, λέω αυτά τα οποία ξέρω. Mm. Ενδεχομένως να μην τα ξέρω όλα και να έρθει κάποια λύση η οποία να είναι καλύτερη από αυτή την οποία λέω. Είμαι έτοιμη να την πανηγυρίσω. Άλλος ακροατής. Πόσο γρήγορα, κυρία Μπακογιάννη, μπορεί να προχωρήσει, να τρέξει και να δούμε από την ύπαρξη μελετών υλοποίηση έργου για το ΒΟΑΚ? 3 χρόνια. 3 χρόνια. Ναι. Όταν εμένα μου είπαν 3 χρόνια, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Γιατί όλοι μας παρασυρώμαστε από επικοινωνιακές δηλώσεις και είχα παρασυρθεί κι εγώ από την επικοινωνιακή δεινότητα του κυρίου Σπίρτζη. Και όταν είδαμε τους μελετητές και καθίσαμε κάτω και μιλήσαμε και αρχίσαμε και ψάχναμε το θέμα πλέον ουσιαστικά, το οποίο ήταν πριν από τις εκλογές, αν θυμάστε. Ναι, ναι. Και όλα αυτά σας τα έχω πει πριν από τις εκλογές. Τρόμαξα. Δύο με τους χρόνους τους οποίους δίνουν. Λέμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτούς τους χρόνους, με πιεσμένους όλους τους χρόνους, με όλα αυτά με πατημένα τα γκάζια, παρά τα αυτά, δυστυχώς, επειδή έχουν χαθεί πάρα πολλά χρόνια προετοιμασίας, δηλαδή προετοιμασίας προμελετών, μελετών, περιβαλλοντικών, την ακατεβατώ από μελέτες που χρειάζεται ένα τέτοιο έργο, για να μπορέσουμε σοβαρά να πούμε ότι το έργο δημοπρατείται, τέλος πάντων αρχίζουν να πέφτουν μπουλντόζες, θέλουμε περίπου το χρόνο που σας λέω. Κυρία Μπακογιάννη, λέει ακροατής εδώ, την ίδια στιγμή, αφού θέλει ένα χρόνο και όλοι το αντιλαμβάνονται, δεν θα έπρεπε να γίνουν κάποιες διορθωτικές στο υπάρχον δίκτυο παρεμβάσεις ή κυρίως ένα υποτυπώδες διαχωριστικό? Και τι γίνεται με τον Κορβανά, είτε της περιφέρειας είτε του ΟΑΚ επ' αυτού? Συμφωνώ απολύτως ότι μέχρι τότε με κανένα τρόπο δεν πρέπει να αφήσουμε τον υπάρχοντα δρόμο στην τύχη του. Αυτό είναι δουλειά της περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με τον ΟΑΚ. Δυστυχώς, επειδή είχαν υπάρξει και διάφορες ενδιάμεσοι οργανισμοί τους οποίους είχε δημιουργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανάμεσα σε όλα αυτά είχε πάρει αρμοδιότητες από τον ΟΑΚ, τις είχε πάει σε ένα άλλο που δεν θυμάμαι πάλι τα αρχικά του, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα άλλο κατασκεύασμα κτλ. Χρειάζεται τώρα και το θεσμικό ξεκαθάρισμα. Δηλαδή? Δηλαδή να μεταφερθούν πάλι οι αρμοδιότητες στον ΟΑΚ, να έχει ο ΟΑΚ το δικό του μερίδιο για να μπορέσει να βοηθήσει και να συνδράμει την περιφέρεια, έτσι, γιατί η συντήρηση αυτή τη στιγμή του ΒΟΑΚ
του υπάρχοντος ΒΟΑΚ, μόνο ΒΟΑΚ δεν είναι τέλος πάντων, ο Θεός τον κάνει ΒΟΑΚ, είναι ευθύνη της περιφέρειας. Και γι' αυτό και οι συζητήσεις με τον κύριο Αρναουτάκη για κάθε φορά που πέφτει κάτι που γίνεται, γιατί έχουμε τεράστια προβλήματα στα Χανιά, τεράστια. Δηλαδή ακόμα σήμερα εγώ τρέμει το φιλοκάρδι μου. Πρώτον έχουμε ακόμα φανάρι, έτσι. Δηλαδή με περνάει με τα χίλια ζόρια. Δεύτερον, στην πρώτη βροχή εγώ δεν ξέρω αν αυτό το έργο το οποίο κόστησε και ένα εκατομμύριο θα κρατήσει στις καλύβες, στο καλάμι δηλαδή. Τι να σας πω, δηλαδή, δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις. Θα σου κατέβει το βουνό, δεν θα σου κατέβει το βουνό. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά... Σκέφτεστε, κυρία Μπακογέννη, ότι ο ΟΑΚ ίσως χρειάζεται, η δική σας αίσθηση, ποια είναι και εμπειρία, θεσμική αναβάθμιση περαιτέρω? Ναι. Ναι, εγώ είμαι χρόνια οπαδός αυτού. Όπως ξέρετε, ο ΟΑΚ ήταν μια ιδέα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον ΟΑΔΙΚ. Ο ΟΑΔΙΚ, ναι, Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. Έσωσε τότε την Δυτική Κρήτη. Διότι έδωσε, χωρίς να χαθεί μια σταγόνα νερό, έδωσε τη δυνατότητα άρδευσης στη Δυτική Κρήτη. Ξεκίνησε από εκεί, έχει ένα εξαίρετο δυναμικό, το οποίο βεβαίως χρειάζεται ακόμα περισσότερη στήριξη. Ξέρει την Κρήτη και θα πω και κάτι το οποίο τέλος πάντων μπορεί να ακουστεί λιγάκι σοβινιστικό, ελπίζω να μην παρεξηγηθώ. Είναι μεγάλη υπόθεση οι κριτικοί που νοιάζονται πραγματικά για το τι συμβαίνει στην Κρήτη να έχουν και την ευθύνη υλοποίησης ή σχεδιασμού ορισμένων έργων. Παρακαλώ μην με παρεξηγήσετε τώρα, όχι, διότι όχι, αλλά εγώ θα κάνω στην Αθήνα αυτό τώρα πάλι δεν με θα κάνω όμως εδώ την πολιτική μπηχτή, θα την κάνω, δεν μπορώ, θα την κάνω και θα απαντήσετε εσείς και γιατί αυτό να μην είναι υπό την καθοδήγηση περιφέρειας Κρήτης, θα σας πει κάποιος. Μήπως φτιάχνουμε έναν άλλο πόλο ή τελικώς το μοντέλο στην περιφέρεια Κρήτης δεν τραβά? Όχι, εγώ δεν θέλω να πω ότι το μοντέλο της περιφέρειας Κρήτης δεν τραβά, αλλά η Κρήτη είναι πάρα πολύ μεγάλη και η συνδρομή του ΟΑΚ στην ευρύτερη περιφέρεια Κρήτης είναι καθοριστική. Ας μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Καλημέρα στην κυρία Μπακογιάννη, είμαι ο Κώστας από το Ρέθυμνο. Θέλω να μου πει, επειδή ξέρω ότι είναι μια ειλικρινής πολιτικός, δεν συμφωνώ σε όλα μαζί της, όμως δέχομαι ότι λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για το ΒΑΚ ή 40 χρόνια φταίει όλο το πολιτικό σύστημα? Όλο το πολιτικό σύστημα, πέστε τώρα. Εμείς το χωριέτε από το φίλο μου τον Κώστα. Μάλιστα. Κύριε Κώστα. Εγώ έχω κάνει την κριτική αυτή πάλι σε εσάς. Πάλι σε εσάς. Γιατί μόνο με εσάς. Αληθώς. Λέμε τις μεγάλες αλήθειες. Έχω κάνει την κριτική αυτή επίσης πάρα πολλές φορές και σε δικές μας κυβερνήσεις και σε κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς για πολλούς λόγους οι οποίοι είναι όλοι πολιτικοί, έτσι, όλοι αυτοί οι λόγοι για τους οποίους αναφέρομαι είναι πολιτικοί, η Κρήτη έμεινε ξεχασμένη στα έργα υποδομής. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα πάμε να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και τρέχουμε κόντρα στο ρεύμα. Επίσης αυτή είναι η αλήθεια. Και το κάνουμε διότι καλός ή κακός έχουμε έναν κριτικό πρωθυπουργό ο οποίος ενδιαφέρεται πραγματικά αλλά έχει και επιχειρήματα. Και το επιχείρημα το βασικό το οποίο βεβαίως έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι κύριε όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη δρόμους με εξαίρεση την Κρήτη. Έλεος, δεν πάει άλλο. Λέει άλλος ακροατής, δέστε εδώ. Γεια σας, λέει Τάσος από Ηράκλειο. Πείτε στην κυρία Μπακογιάννη, επειδή φαίνεται να έχει εμπειρία στο πώς λειτουργεί το κύκλωμα των δημοσίων έργων, έχει υπόψη της ότι το χιλιόμετρο στην Κρήτη στοιχίζει κατά 40% παραπάνω από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα και η ποιότητα των έργων είναι και χειρότερη? Αυτό δεν το ξέρω, εάν πραγματικά έτσι είναι. Εάν πραγματικά έτσι είναι, αυτό μόνο πράγμα που μπορώ να σας υποσχεθώ είναι ότι όταν βγούνε αυτά τα έργα και έχουμε τις τελικές προσφορές και τις τελικές τιμές, θα βάλω όλους μου τους συνεργάτες να ψάξουν εάν πραγματικά η τιμή στην Κρήτη είναι, όπως λέει ο ακροατής σας, με τέτοια διαφορά μεγαλύτερη από την υπόλοιπη Ελλάδα. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό. Εάν όμως έχει στοιχεία, θα τον παρακαλέσω πάρα πολύ να μου τα στείλει. Κύριε Μπακογιάννη, πάμε και λίγο, σας παρακαλώ πολύ, μιας και σας έχω στη συχνότητα, δεν θα σας αφήσω έτσι. Πάμε λίγο στην κεντρική επικαιρότητα και θέλω
ευθύς εξ αρχής, δεν θα πάω στιγνά στην επικαιρότητα, να τονίσω κάτι. Σε μια συζήτηση που άνοιξε στη χώρα πριν μία εβδομάδα, με πάθη ένθεν κακήθεν και με ακραίες προσεγγίσεις, κάποια στιγμή αποφασίζετε να κάνετε μια δημόσια παρέμβαση τοποθέτηση. Συναισθανόμενοι από τη μια τα οξυμένα προβλήματα, ιδίως σε κοινωνίες που 10-12 χρόνια έχουν πληγεί από την κρίση, αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις, το διεθνές δίκαιο της χώρας. Τι θέλω να πω, είπατε ότι τα άκρα και οι ακραίες αντιλήψεις σε ζητήματα όπως το προσφυγικό και το μεταναστευτικό, είπατε, δεν έχουν θέση στην πατρίδα μας. Θέλω να σας πω ότι τα άκρα κυρίως φάνηκε, έστω και δια παρεξηγήσεως, να το δεχτώ, να υιοθετούνται από τμήμα βουλευτών του κόμματός σας. Ένα λεπτό. Δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα. Υπήρξε μία ομάδα ανθρώπων οι οποίοι κάνανε ένα κάλεσμα έξω από το προσφυγικό κέντρο των διαβατών, λέγοντας ότι καλούνε σε μπάρμπεκιου με χοιρινό και αλκοόλ έξω από το προσφυγικό κέντρο. Και εκεί είπα εγώ ότι η ανθρωπιά, η λεβεντιά και ο σεβασμός στον αδύνατο δεν νομοθετείται. Ή το μαθαίνεις μέχρι τα έξι σου ή αλλιώς το έχεις χάσει. Το οποίο είναι μια πολύ απλή αλήθεια. Ένας κατατρεγμένος, ξεριζωμένος, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Το να του πατάς και να τον προκαλείς για τη θρησκεία του δεν είναι λεβεντιά και δεν είναι πατριωτισμός. Και όταν βγήκε ο Μητροπολίτης Εγνάτιος και το είπε, το είπε ακόμα πολύ καλύτερα από μένα, γιατί είπε ότι αυτό δεν είναι ορθοδοξία και χριστιανισμός. Ποτέ εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε τη λογική ότι θα πατήσουμε τον άλλον με τη διαφορετική θρησκεία κάτω και θα του τρίψουμε στη μούρη τα πλούτη μας απέναντι στη φτώχεια του. Άρα αυτή είναι η βασική θέση, αυτή είναι εξέφρασα και αυτή είναι εξακολουθώ και εκφράζω. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν, οι οποίοι έχουν έναν εγγενή και εσωτερικό φόβο και απέναντι στο Ισλάμ και απέναντι στους μουσουλμάνους και με το επιχείρημα ότι αυτοί δεν αφομοιώνονται εύκολα, δεν κάνουν, δεν κάνουν κτλ. Εγώ το ακούω όλο αυτό και το κατανοώ. Και επίσης κατανοώ και τις κοινωνίες. Μην ξεχνάτε ότι δήμαρχος Αθηναίων ήμουνα. Εγώ τα συναισθήματα στον Άγιο Παντελεήμονα και στην περιοχή τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει για τον κόσμο να αλλάζει η γειτονιά του. Γι' αυτό και οι προτάσεις που κάνει σήμερα η κυβέρνηση είναι κατά τη γνώμη μου οι μόνες που μπορούν να λειτουργήσουν. Τι λέμε δηλαδή, κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα για όλους αυτούς οι οποίοι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάρουν πολιτικό άσυλο. Άρα αυτοί θα μπουν στα κέντρα και θα φύγουν. Κάνουμε συνομιλίες με τους Γερμανούς, με τους Ευρωπαίους, με την ύπατη αρμοστία κτλ. Για τα αεροπλάνα για να γυρίσουν πίσω. Ούτε αυτοί δεν το καταφέρουν όμως, κυρία Μπακογιάννη. Θέλω να πω, η Γερμανία με 580.000 καταγεγραμμένους Πακιστανούς πολίτες στα τρία χρόνια έχει στείλει πίσω 5.860. Δεν είναι εύκολο. Δεν είπα εγώ ότι είναι εύκολο. Αν ήταν εύκολο θα το είχαν λύσει όλοι. Δεν είναι εύκολο. Ούτε, αλλά δεν είναι και δεν είναι και αδύνατο, για να το πω διαφορετικά. Πέραν αυτού, στη Γερμανία δουλεύουν όλοι αυτοί. Έτσι, μην το παρουσιάζουμε και ότι έχει τους 500.000, θέλει και τους 500.000 να τους στείλει πίσω. Και αυτό το οποίο είπα, εμείς έχουμε στις Φράουλες στην Ηλία 3.000 Πακιστανοί, Μπαγκλαντές, οι οποίοι δουλεύουν στις Φράουλες. Ποιος τους έφερε αυτούς? Και αίμα, φράουλες και αίμα. Έχετε δίκιο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εγώ θέλω να, όταν κουβεντιάζουμε, να λέμε κάποιες αλήθειες. Λοιπόν, η πρόταση είναι ότι βγαίνουμε και έχουμε το προαναχωρησιακά και ταυτόχρονα έχουμε και αυτούς που έχουν δικαίωμα σε πολιτικό άσυλο, που είναι οι πρόσφυγες, που είναι αυτοί που είναι οι οικογένειες. Και τι είπα εκεί? Είπα ότι, παιδιά, εάν βάλουμε 5 οικογένειες στα χωριά, που εκεί που έχουμε και αγροτικές δουλειές, που θα μπορούν να μπουν σε αγροτικές δουλειές και που τα παιδάκια τους θα μπορούν να πηγαίνουν και στα σχολεία και να γίνουν σταδιακά
κομμάτι της ελληνικής παιδείας, είναι η λύση για να μην αφήνουμε και να έχουμε την εικόνα αυτή του τρίχρονου παιδιού το οποίο πεινάει και μετρώει έξω από τα σκουπίδια στις μόριες και είναι ντροπή για οποιαδήποτε μάνα κριτικά με ακούει τώρα, η οποία δεν θα μπορούσε ποτέ να δεχθεί ότι αυτό είναι η λύση σε ένα πρόβλημα. Και λέω να τις μοιράσουμε αυτές τις οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Και είπα και κάτι, και το είπα και στον Αλφα δημόσια, ότι εγώ είμαι περήφανη για τους κριτικούς. Είμαι περήφανη για την αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Είμαι περήφανη ότι δεν παρασύρθηκαν από λαϊκιστικές φωνές και σταθήκανε στο ύψος των περιστάσεων. Είμαι περήφανη που σας το λέω. Και το λέω όπου σταθώ και όπου βρεθώ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό δεν ανέρει ότι είχατε ακραίες φωνές και στο δικό σας κόμμα και βουλευτών, κυρία Μπακογιάννη. Και νομίζω ότι το φρένο μπήκε από την ώρα που μιλήσατε. Γι' αυτό επέμενα. Αυτός είναι καμιά φορά, ξέρετε, ο ρόλος του πεπειραμένου, του έμπειρου βουλευτού. Είμαστε βουλευτές της συμπολίτευσης και ο βουλευτής της συμπολίτευσης στηρίζει την κυβέρνησή του και στη διαχείριση δύσκολων θεμάτων. Λοιπόν, φεύγω από αυτό. Θέλω να πάω σε κάτι άλλο πολύ γρήγορα, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος αρχίζει και σας πιέζει. Έχει έρθει στην επιφάνεια πια, επιτέλους κατέθεσε χθες για πρώτη φορά ο κύριος Φρουζής. Κοιτάξτε, κύριε Μπακογιάννη, εγώ δεν θέλω να μου πείτε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει. Θα σας το θέσω εντελώς διαφορετικά. Ακούγοντας τα όσα είπε χθες ο κύριος Φρουζής στην Επιτροπή, όσα διέρευσαν, εν πάση περιπτώσει, ως διαλόγοι, αναρωτιέται ο μέσος Έλληνας πολίτης εντελώς διαφορετικά από αυτό που συζητάμε πολλές φορές και τα κόμματα. Καλά, ρε παιδί μου, υπήρξε ένα σκάνδαλο σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη, εκτός από την Ελλάδα, και δεν αναφέρομαι εγώ για το αν εμπλέχθησαν πολιτικοί ή όχι, εκτός από την Ελλάδα που ήταν και χώρα αναφοράς. Δηλαδή, ακούγοντας τον κύριο Φρουζή, υποθέτει κανείς ότι Νοβάρτης έμπαινε στα νοσοκομεία, στους γιατρούς, σε ανώτερους υπαλλήλους, οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα. Καλά, εντάξει, ακούστε. Τώρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι μιλάμε για ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο παγκόσμιο. Εγώ το έχω πει χιλιάδες φορές. Και δεν υπάρχει και καμία αμφιβολία ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόταν η Νοβάρτης είναι ποινικός κολάσιμος. Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει αυτό. Η αμφιβολία η οποία τίθεται και τα ερωτηματικά τα οποία τίθενται είναι γιατί, αντί να κάνουμε την έρευνα πραγματικά τι έκανε η Νοβάρτης όλο αυτόν τον καιρό στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε να το μεταβάλει σε ένα πολιτικό σκάνδαλο, το οποίο, όπως αποδεικνύεται από τα πράγματα, δεν υπήρχε και αρχιοθετήθηκε, αλλά στο μεταξύ κρεμάστηκαν άνθρωποι στα μανταλάκια. Και θέλετε να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι όταν κρεμιέσαι στα μανταλάκια το μαθαίνουν όλοι, και όταν αρχιοθετείται η υπόθεσή σου ή βγαίνεις αθώος, μπαίνει ένα μονόστυλο. Για μας που ασχολούμαστε με τα κοινά, αυτό λέγεται πολιτικός θάνατος. Διότι ό,τι και να κάνεις μετά, αθωώνεσαι, ξανααθωώνεσαι, μπαίνει η υπόθεσή σου στο αρχείο, η ρετσινιά κάπου μένει. Αυτή η πράξη λοιπόν είναι ποινικός κολάσιμη και αυτή διερευνάται αυτή τη στιγμή από την προανακριτική επιτροπή. Δεν ερευνάται το σκάνδαλο της Νοβάρτης, αυτό έχει περάσει στη δικαιοσύνη. Και καλά θα κάνει να κάνει γρήγορα τη δουλειά της η δικαιοσύνη για να μην υπάρχουν παραγραφές. Αλλά η πολιτική χρήση του σκανδάλου αυτού είναι το ερώτημα το οποίο ερευνάει η Βουλή σήμερα για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Λοιπόν, με ενημερώνουν εδώ συνεργάτες σας όσο μιλάτε ότι έχετε πήγον ραντεβού και πρέπει να κλείσουμε. Δεν το είχαμε, λέει, υπολογίσει τόσο. Σιγά που θα την αφήναμε στην Κρήτη, βουλευτή Χανίων, λιγότερο. Μία κουβέντα θέλω να κλείσουμε, κύριε Μπακογιάννη, μια και είναι επίσης στην επικαιρότητα. Έχει όμως ενδιαφέρον η δική σας άποψη. Η άποψη της κυβέρνησης για το τι πρέπει να συμβεί με το άσυλο και τα πανεπιστήμια είναι νομοθετημένη. Το ερώτημα το δικό μου είναι, οδεύοντας προς 17 Νοέμβρη, ημέρα ανάμνησης εξέγερσης του Πολυτεχνείου, το κλίμα δεν φορτίζεται επικίνδυνα όταν τα ΜΑΤ, προσέξτε, όχι μπαίνουν στο υπόγειο, μπαίνουν στο προάβλιο και απέναντί τους είναι φοιτητές? Να συμφωνήσουμε ότι τα πανεπιστήμια μας αξίζουν μιας καλύτερης μεταχείρισης. Να συμφωνήσουμε ότι σε όλο τον κόσμο τα πανεπιστήμια έχουν ακαδημαϊκό άσυλο, είναι ελεύθεροι διακινητές ιδεών, και αυτό είναι το φυτώριο της αυριανής πνευματικής ηγεσίας του τόπου.
είναι ποτέ δυνατόν να υπάρχει βουλευτής, αλλά αφήστε εδώ βουλευτής. Εγώ τώρα απευθύνομαι στον οποιοδήποτε πατέρα και μάνα έχει παιδί, το οποίο με κόπο και πόνο πολλές φορές το έχει στείλει στο πανεπιστήμιο με το υστέρημά του και το στέλνει στο πανεπιστήμιο, και αυτός ο άνθρωπος κάθεται στο καφενείο στην Κάνδανο και βλέπει τι βρέθηκε μέσα στο πανεπιστήμιο και έχει στείλει το κοριτσάκι του στην ΑΣΟΕ. Πέστε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτός ο άνθρωπος δεν θα γυρίσει και να πει στην κυβέρνησή του τι κάνετε κύριε, τι παριστάνετε κύριε? Αυτό το οποίο δικαιούται είναι η κόρη του ή ο γιος του να πάει σε ένα ασφαλές πανεπιστήμιο, να νιώθει ασφάλεια, να μην υπάρχουν έμποροι ναρκωτικών, να μην υπάρχουν κατασκευαστές Μολότοφ, διότι θα με συγχωρέσει ο συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ δυσκολεύομαι να καταλάβω γιατί πρέπει κάποιος να έχει μία Μολότοφ και να την πηγαίνει βόλτα. Διότι ένας τέτοιος άνθρωπος, ο οποίος πήρε μία Μολότοφ και την είχε στο σακίδιο και την έκανε βόλτα, την έριξε στη Μαρφίν και καήκανε τρία παιδιά, τρία νέα παιδιά και ένα γέννητο. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε πια. Ας καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσουμε με αυτές τις παλιές λογικές. Οι παλιές αυτές λογικές μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν. Δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο. Φαντάζεστε στη Σορβόνη, να μπεις μέσα στη Σορβόνη και να βρεθείς με κράνα, με ρόπαλα, με αυτό, και να κάτσει ο Γάλλος αστυνομικός να σε παρακολουθεί. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα σε κανένα μέρος του κόσμου. Δεν ξέρω, μετά το γαλλικό Μάη του 68, η αλήθεια είναι ότι σηκώνει πολλή συζήτηση. Πρέπει να κλείσετε, μου λένε εδώ. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το Μάη του 68 εγώ τον έχω ζήσει. Και θα σας πω επίσης ότι έχω φάει ξύλο από Γάλλο αστυνομικό. Από τα CRS, ε? Μάλιστα. Από τα CRS τα γαλλικά. Και είχα και την ατυχία τότε, γιατί ήμουν 14 ετών και δεν ήξερα και καλά πώς πάει κανένα στις διαδηλώσεις. Κυρία Μπακογιάννη, είχα μια κοτσίδα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλάμε άλλη τόση ώρα. Απαντήστε στο φίλο το Γιάννη μόνο. Είπε, λέει, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γιάννης από το Ρέθυμνο στέλνει μήνυμα. Είπε η κυρία Μπακογιάννη και σωστά ότι η Ορθοδοξία είναι θέμα καλλιέργειας, να το έχεις μέσα σου και ο σεβασμός. Άρα δεν χρειάζεται και νόμος για τη βλαστημία των θείων. Είναι θέμα καλλιέργειας, λέει ο Γιάννης. Το είπε ο Αρχιεπίσκοπος ότι είναι θέμα καλλιέργειας. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ. Όχι, λέει γι' αυτό, ξέρετε, την τροπολογία η οποία απεσήρθη τελικά περί βλαστημίας των θείων, αν θα έπρεπε να διώκεται η ύβρις με τρίχρονη φυλάκιση. Δίχρονη, εντάξει, τρίχρονη. Συμφωνούμε όλοι ότι δεν έπρεπε. Διότι, πρώτα απ' όλα, διότι δεν εφαρμόζεται. Διότι αν αρχίσει να μαζεύει όλου του Έλληνε που εκφράζονται ποικιλοτρόπω, οι φυλακέ μα δεν θα χωρούσαν. Είναι θέμα καλλιέργεια. Κοιτάξτε, είναι και θέμα πολιτισμού. Το πώ συμπεριφέρεσαι, το τι σέβεσαι, το πώ μαθαίνει το σεβασμό στον άλλον. Και ιδιαίτερα, και το τονίζω, ιδιαίτερα στον αδύνατο. Δεν μπορώ εγώ στη δικιά μου ψυχολογία να δεχθώ ότι μπορείς τον αδύνατο να τον πατήσεις. Αυτή είναι πάγια θέση μου, την έχω υπερασπιστεί όλη μου τη ζωή. Το λέω για τα άτομα με αναπηρία, για αυτούς οι οποίοι πάνε και παρκάρουν πάνω σε ράμπες αναπήρων. Τα λέω όλα αυτά τα χρόνια, θα συνεχίσω να τα λέω και ίσως κάποιοι άνθρωποι συμμεριστούν την άποψή μου. Σας ευχαριστώ θερμά, ευχαριστώ και τους ακροατές που το κάναν διαδραστικό με τις παρεμβάσεις τους. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπακογιάννη. Να είστε καλά.